Τα μέτρα προστασίας εν ώψη της επικείμενης φετινής αντιπυρικής περίοδου ήταν το θέμα της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς, παρουσία εκπροσώπων της δασικής υπηρεσίας καθώς και της πυροσβεστικής. Ενώ παρόν ήταν και ο Γενικός Επιθεωρητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Βορείου Ελλάδος, Βασίλειος Τουλίκας. Στόχος της συνάντησης ήταν να γίνει ένας αρχικός προγραμματισμός για την πρόληψη και προστασία των δασών από πυρκαγιές εν ώψη του καλοκαιριού, αλλά και φυσικά η καταστολή τους, με την καλύτερη δυνατή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων. Καταρχάς η γνωριμία και να μάθουμε να συνυπάρχουμε και να συνεργαζόμαστε. Για μας αυτό το φαινόμενο είναι πολύπλοκο, ιδιαίτερα τις τελευταίες χρονιές. Έχει πάρει διαστάσεις, ιδιαίτερα με την αλλαγή των καιρικών φαινομένων. Όπως ξέρετε είναι ανεξέλεκτα τα φαινόμενα και ακραία. Ήδη βάλαμε τις βάσεις και θεωρούμε ότι η πυροσβεστική υπηρεσία έχει την αρμοδιότητα, έχει την ευθύνη, αλλά θα ήταν ουτοπία να ισχυριστεί ότι είναι η μόνη που μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Άρα θα πρέπει όλοι οι συναρμόδιοι φορείς, αλλά ιδιαίτερα τονίζω οι εθελοντικές ομάδες και οι πολίτες, να ενεργοποιηθούν, να συνταχθούν κάτω από τις οδηγίες της πυροσβεστικής υπηρεσίας για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Όπως τόνισε πάντως ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς Δημήτρης Σαββόπουλος, επίκειται και συνάντηση του συντονιστικού περιφερειακού οργάνου, όπου θα τεθούν επιτάπητο σε όλα τα προβλήματα. Τετάρτη έχουμε τη σύσκεψη το ΣΟΠ, το γνωστό του παλιού ΣΝΟ, όπου είναι καλεσμένοι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, οι υπηρεσίες, οι εθελοντικές οργανώσεις και όπου θα καταγραφούν όλα. Αυτό που είχατε πει προηγουμένως, δηλαδή θα περιμένουμε εγγράφους να μας πει το δασαρχείο ποιοι δασικοί δρόμοι είναι που θα πρέπει να χρειαστούν συντήρηση, παρόλο που δεν είναι αρμοδιότητα δική μας συντήρηση. Πέρσι χρειάστηκε, διαθέσαμε δικά μας μηχανήματα για να συντηρηθούν όσο δυνατόν περισσότεροι δασικοί δρόμοι, για να μην υπάρχει πρόβλημα όταν χρειαστεί και άμα χρειαστεί να μπορέσει να έχει τη δυνατότητα το πυροσβεστικό όχημα να διελεύσει τον δρόμο για να μπορεί να φτάσει στο σημείο όπου θα χρειαστεί να κάνει την πυρόσβεση. Την Τετάρτη που έχουμε το ΣΟΠ θα συζητηθούν όλα αυτά και σε ένα επόμενο χρόνο θα δούμε και την καταγραφή, δηλαδή σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Η αντιπυρική περίοδος ξεκινά την 1η Μαΐου, ωστόσο ήδη στην Καστοριά οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν επέμβει σε περισσότερες από 30 φωτιές που έχουν τεθεί κυρίως από γεωργούς και κτηνοτρόφους της περιοχής.